Κύριε Μαριά. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είχατε προαναγγείλει κάτι τέτοιο. Τι έχει γίνει, πείτε λοιπόν, μας την εξέλιξη. Χθες θυμόσαστε στην εκπομπή την πρωινή του κυρίου οικονόμου, επειδή εμφανίστηκε εκεί το Πασόκ, αλλά και διάφοροι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που δήθεν διαφωνούν με το 25η, ενώ το ψήφισαν ψηφίζοντας το νομοσχέδιο για το μεσοπρόθεσμο, είχα πει ότι είναι πάρα πολύ απλό. Θα καταθέσουμε εμείς μια τροπολογία και από εκεί και πέρα έρθουν οι βουλευτές της συγκυβέρνησης, οι οποίοι ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα, να την ψηφίσουν. Σήμερα λοιπόν το πρωί κατέθεσα τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που συζητείται την Τρίτη. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Κατέθεσα επίσης την ίδια τροπολογία και σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητείται την 5η 9 Ιανουαρίου. Με την τροπολογία αυτή καταργούμε την διάταξη που επιβάλλει τα 25 ευρώ εισιτήριο, εγώ θα το έλεγα νοσοκομιακό χαράτσι, στους ασθενείς, όπως επίσης και το ποσό του 1 ευρώ για κάθε συνταγή που εκτελείται από τον εκπαιδευτικό. Θέλετε με αυτή την κίνηση, κύριε Μαριά, να φέρετε πρώτων ευθυνών τους όλους όσοι είναι λένε... Είναι πολύ απλό. Από εκεί και πέρα πρέπει οι βουλευτές της πλειοψηφίας και η κυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι δήθεν είναι και αυτή ευαίσθητη. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή δεχτεί την τροπολογία μας και τελειώνει το θέμα. Επειδή γνωρίζετε σαφώς τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αυτή η τροπολογία είναι ναι σε όλα ή κάποιος βουλευτής μπορεί να ψηφίσει την τροπολογία τη δική σας και να υπερψηφίσει τα υπόλοιπα του νομοθετήματος? Είναι τροπολογία χωριστό άρθρο το οποίο προστίθεται και ο Γιατί βουλευτές... ξέρετε, μπορεί κάποιοι βουλευτές να πούνε ότι ξέρετε ήταν μέσα σε ένα νόμο όχι, που δεν μπορούσαν να... Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών έχει πάρα πολλά άρθρα. Προστίθεται νέο άρθρο... Άρα αυτό θέλω να πω. Οποιοδήποτε βουλευτής έχει την ευελιξία να ψηφίσει Βεβαίως. Τα υπόλοιπα και να... Ωραία, μπορεί να υποστηρίξουν την τροπολογία αυτή, να αναγκάσουν Μάλιστα. τον Υπουργό να την κάνει αποδεκτή και από εκεί και πέρα να περάσει. Πότε η ψηφοφορία, κύριε Μαριά? Είναι, η συζήτηση είναι την Τρίτη και η ψηφοφορία γίνεται την Τετάρτη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα έρθουν να ψηφίσουν. Το έχω καταθέσει το ίδιο και την 5η 9 Ιανουαρίου. Έχουν πολλές ευκαιρίες να αποδείξουν οι βουλευτές της συγκυβέρνησης ότι πράγματι επιθυμούν να καταργηθεί το χαράτσι των 25 ευρώ και το 1 ευρώ για κάθε συνταγή η οποία δίνεται. Άρα λοιπόν ας έρθουν να τοποθετηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σας ευχαριστώ. Ιδού και το πείδημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριά. Καλή σας ημέρα. Πολύ.